Λέας Μπαντανάς, αντιδήμαρχος Άργους Μυκηνών. Σχετικά με ένα θέμα που έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, θα έλεγα. Πρόκειται για τη διαχείριση των αδεσπότων ζώων. Ο Δήμος, όπως ξέρετε, έχει την ευθύνη της διαχείρισης αυτών των ζώων. Όμως όλα αυτά θεραπεύσει όσα βρίσκονται σε κατάσταση μη καλής υγείας, να στηρώσει τα θηλυκά και αφού τα φροντίσει για ένα δεκαήμερο, να τα επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Και εδώ πάνω πρέπει να σταθώ. Γιατί ο καθένας παίρνει τηλέφωνο που βλέπει κάποια δέσποτα ζώα και λέει μαζέψτε τα. Το μαζέψτε τα είναι σχετικό. Δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Θα έπρεπε να υπάρχει ολόκληρη υποδομή η οποία είναι ασήκωτο το βάρος για το Δήμο. Έχω εδώ μία έτοιμη μελέτη για τη δημιουργία καταφυγίου αδεσπότων ζώων. Αν δείτε τα νούμερα, είναι εξωφρενικά για τα δεδομένα οποιοδήποτε Δήμου και για το δικό μας. Συγκεκριμένα, καταφύγιο αδεσπότων ζώων βάσει της μελέτης για 70 ζώα είναι της τάξης των 350.000, που σημαίνει και το κράτος σημειωτέων δεν δίνει από αυτά. Ούτε η Ευρώπη έχει κάποιο πρόγραμμα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποιο τέτοιο έργο. Εκτός αυτό όμως, ο νόμος 43-25 που σας είπα, που διέπει όλη αυτή τη λειτουργία, προβλέπει για μια τέτοια κατάσταση ένα μόνιμο κτηνίατρο, δύο ειδικευμένους εργάτες που να έχουν τη χρήση των αδεσπότων ζώων και δύο βοηθητικό προσωπικό και ένα διοικητικό προσωπικό, που σημαίνει μαζί με τροφές, μαζί με φάρμακα για όλη αυτή τη λειτουργία κάπου 150.000 ευρώ το χρόνο κόστος λειτουργίας. Δηλαδή, κι αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο καταφύγιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει στο Δήμο. Πάρα πολλά τα λεφτά. Έχουμε κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή έχουμε προβεί σε 35 στηρώσεις θηλυκών ζώων για να μην έχουμε αναπαραγωγή. Έχουμε εγκαταστήσει τα ίστρες σε διάφορα επίμαχα σημεία και με τροφές που αγοράζει ο Δήμος με δικά του χρήματα, με χρήματα των πολιτών στην ουσία, ταΐζει αυτά τα σκυλιά για να μην περιφέρονται άσκοπα μέσα στην πόλη. Όμως το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο. Καταφέραμε σε κάποια στιγμή να αδειάσουμε, θα έλεγα, την πλατεία του Αγίου Πέτρου και τον Μπέριξε αυτού χώρο από αδέσποτα και όμως σε λίγο χρονικό διάστημα ξαναγέμισε. Με τι ξαναγέμισε? Με καινούρια ζώα. Όχι αυτά που είχαμε εμείς μαζέψει. Από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει και τις ευθύνες του. Είναι βαριές οι ποινές και για αυτούς που κακοποιούν τα σκυλιά αλλά και για αυτούς που τα αφήνουν αδέσποτα. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και είναι ανθρωπίνως δυνατόν και πάνω από τις δυνάμεις, θα έλεγα, του Δήμου. Όμως και ο κάθε πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτά είχα να σας πω. Το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό συνέχεια. Το τηλέφωνο του Δήμου λειτουργεί. Μπορούμε να προβαίνουμε σε κάθε σημείο που θα μας δείξουν. Αν υπάρχει κάποιο άρρωστο σκυλί, αν υπάρχει επιθετικό σκυλί. Σε αυτά επεμβαίνουμε και κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει. Κύριε Μπαντανά, τι έχετε να επισημάνετε για αυτούς που εγκαταλείπουν τα σκυλιά? Θα έλεγα ότι είναι η πηγή που τροφοδοτεί αυτό το γεγονός. Σας είπα προηγουμένως, αδειάσαμε την πλατεία του Αγίου Πέτρου και τους πεζόδρομους από σκυλιά και σε λίγο διάστημα ξαναγέμισε. Ξέρετε, με τη μενέα σκυλιά, τα οποία πολλά από αυτά είχαν και λουράκι στο λαιμό τους, που σημαίνει ότι ήταν κάποια στιγμή δεν ήταν άδεσπο, ήταν δεσποζόμενα και ιδιοκτήτες, που είτε γιατί τα βαρέθηκαν, είτε γιατί δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν, είτε γιατί θεώρησαν σωστό και πρέπει να τα αφήσουν πέρυσι στις πλατείες του Αγίου Πέτρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ζητάμε συνέχεια από την πόλη, από το Δήμο, να κάνει πράγματα. Πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στο Δήμο μας. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι κανόνας για όλα τα θέματα και ιδιαίτερα για αυτό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Λοιπόν, καλά κάνουν οι πολίτες και μας ενοχλούν. Έχουμε τον τρόπο να παρεύουμε, αλλά όχι να λύσουμε οριστικά το θέμα. Πρέπει οι πολίτες όλοι μεταξύ μας να βοηθηθούμε. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Φιλοζωική Εταιρεία, η οποία συνδράμει το έργο μας και μας βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι, με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, με τη βοήθεια της Φιλοζωικής και με την πολιτική που υπάρχει σε αυτό το θέμα, μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά όχι να λύσουμε οριστικά το θέμα. Βοήθεια για τους πολίτες.